Το τρίτο μέρος και τελευταίο της εκπομπής, το πεντάλεπτο του Συλλόγου Φίλων Ιστορίας του Πιερικού. Θα αναφερθούμε λίγο στην ιστορία για να ακολουθήσουν αργότερα πεντάλεπτα με τα νυν δεδομένα. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Όλυμπος, οι δύο υπερδυνάμεις του Πιερικού ποδοσφαίρου, οι οποίες μετά από μια μακρά περίοδο επικών αναμετρήσεων για ποια θα επικρατούσε της άλλης, αποφάσισαν να ενωθούν, η Κατερίνη έμελε να ζήσει τη φωτεινότερη δεκαετία της αθλητικής της ιστορίας. Στις 11 Απριλίου του 1961, με καταλήτη τον ομάρχη τότε Πιερίας Κωνσταντίνο Αλπάντη, οι γενικές συνελεύσεις των δύο συλλόγων γέννησαν τη μεγάλη ιδέα με την επωνυμία Σύνδεσμος Φιλάθλων Κατερίνης ο Πιερικός, με το κοινό τους χρώμα το λευκό, με σφραγίδα το φίνικα, το μυθικό πουλί των Ελλήνων, και σήμα το αρχικό π, το πιο φημισμένο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου. Οι σπουδαιότεροι παράγοντες, καθώς και οι εκλεκτότεροι ποδοσφαιριστές των δύο προγόνων, συνέδεσαν το ισχυρό DNA του νεοσύστατου κατακτητή του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενώ η Κατερίνη, μια πόλη των 30.000 κατοίκων τότε, έδειξε ετοιμότητα να γεμίσει κάθε γωνιά του γηπέδου της, το οποίο στα καλύτερά του έσφιζε από παλμό 10 και πλέον χιλιάδων φιλάθλων. Η μισή σχεδόν πόλη ήταν παρούσα στο γήπεδο, και αν το γήπεδο χωρούσε περισσότερο, θα ήταν και η άλλη μισή. Ο νεοφώτιστος Πιερικός πήρε θέση στο περιφερειακό πρωτάθλημα της ενοποιημένης τότε Β' Εθνικής και παιχνίδι με παιχνίδι έδειξε τη μεγάλη διάθεση των ποδοσφαιριστών του για διάκριση. Ο Ολυμπιακός Κοζάνης, ο οποίος τότε ιτήθηκε με 1-0 την πρωταπριλιά του 1962, και ο Ηρακλής Καβάλας, ο οποίος ιτήθηκε με 2-0 τρεις μήνες αργότερα, ήταν για εκείνη την εποχή οι σημαντικότερες νίκες μέχρι τις επόμενες, τις οι οποίες έφεραν το φιλόδοξο Πιερικό στο πάνθεο των ομάδων της πρώτης εθνικής. Για μια ολόκληρη δεκαετία, από το καλοκαίρι του 1962 μέχρι το καλοκαίρι του 1972, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Πανιόνιος, Απόλλων, Άρης, Ηρακλής, καθώς και άλλες ιστορικές ομάδες, κρατούσαν ζωηρό το ενδιαφέρον μας στις αναμετρήσεις τους με τον άρχοντα της τότε Μακεδονίας μας. Για την ιστορία λοιπόν, από το 1961 μέχρι το 1972 ο Πιερικός, μετά την πρώτη του χρονιά στη Β' Εθνική και την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αγωνίστηκε στην πρώτη εθνική για 10 συνεχόμενες περιόδους. Στις 7 από αυτές τις περιόδους αναδείχθηκε η καλύτερη επαρχιακή ομάδα, με εξαίρεση την περίοδο του 1966 και 1967, όταν μετά την άδικη τιμωρία του στον εντός έδρας αγώνα με τον Ολυμπιακό, λίγες μέρες πριν το πραξικόπημα, έχασε τον άτυπο αυτό τίτλο από τη Βέρεια. Κατέγραψε εκείνη την εποχή στους 356 αγώνες του 127 νίκες, 95 ισοπαλίες και 134 ήττες. Στις περιόδους 65-66 και 67-68 κατέκτησε την 5η θέση, που είναι η καλύτερη της ιστορίας του. Στις 18 Ιουλίου 1963 αγωνίστηκε στο τελικό κυπέλλου Ελλάδος στο 0-3 απέναντι στον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Την περίοδο 1968-1969 εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Βαλκανικό κύπελο, αντιμετωπίζοντας σε διπλούς αγώνες τη βουλγαρική Μπερόε και την τουρκική Άνκαρα. Διατελέσαντες εκείνη την εποχή πρόεδροι εκείνης της περίοδου ήταν οι Κωνσταντίνος Ναλπάντης, Γεώργιος Καλέτζης, Θόδωρος Χατζόγλου, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Κουγκουρέλας και Χασάν Μπεκτάς.
Η ιστορία λοιπόν του Πιερικού συνεχίζεται.